Αναγία. Να κάνει το πρώτο βήμα από καταρχήν εκεί. Δεν απαντώ σε Messenger. Γιατί? Δεν το λέω τώρα, απλώς δεν απαντώ. Απάντησα μια φορά και μου έχει στοιχήσει. Δηλαδή. Γιατί? Γιατί ερωτεύτηκα. Αλήθεια. Ναι, και μάλιστα... ναι, ένα άτομο γνωστό, αλλά... Φίρμα εννοείς του χορού. Όχι. Ναι. Έβαλα μια φωτογραφία, έκανε like και του λέω ευχαριστώ, ξέρω εγώ, ο Θεός να σας... ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, ερωτεύτηκα, είπα έτσι, είπα ότι δεν θα... Άρα σε απογοήτευσε εκείνο το άτομο. Με απογοήτευσε πάρα πολύ, είπα ότι δεν θα ξαναπαντήσω σε Messenger. Όχι, δεν απαντώ σε Messenger πλέον. Δεν το λέω τώρα για να φανώ. Αλλά, ναι, αλλά τώρα λες δεν απαντώ γιατί φοβάσαι μήπως δεν μπορείς εσύ να το ελέγξεις. Μήπως ξαναερωτευτείς. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Α, εκτός αυτό βάζεις μια φωτογραφία και αμέσως το Messenger φωτογραφία. Τι κάνεις, δεύτερη κουβέντα είσαι καλά, τρίτη μάλλον η πρώτη, η δεύτερη είσαι παντρεμένη. Ναι. Μπορεί κανένα πόνι ξέρει, ας πούμε. Ή... Και βλέπει ότι δεν απαντώ. Ένα απαντώ, ένα απαντώ, ένα απαντώ. Και μάλιστα μια φορά κάποιος είπε μου είσαι ρεψόνιο, γιατί ένα απαντώ. Δεν έχουν πάρει. Να σου πω όμως κάτι. Ένα κάτσε ένα απαντώ του. Βλέπεις ότι είσαι μέσα και αμέσως... Εντάξει, δεν είναι όμως... Τούτον που σου είπαν, είμαι παντρεμένη, ήταν πριν χρόνια. Ενώ ναι. Πριν... Ναι, όμως μπορεί να είναι μια αρχή από εκεί. Πού να σε δει ο άλλος, αφήσει όλη μέρα γυρίσματα. Ωραία, αν σου στείλει ο άλλος κάτι πρόστιχο, να μην απάντησε. Όχι, το καταλαβαίνουμε. Δεν στέλνουν πρόστιχα. Καταρχήν δεν στέλνουν πρόστιχα. Απλώς. Εγώ βλέπω πολύ γλυκιά προσέγγιση έτσι όπως το περιγράφεις. Εντάξει, έμπορο όμως, έμπορο. Ίσως επειδή πληγώθηκα την πρώτη φορά, παιδιά, και δεν. Ούτε απαντώ, ούτε τίποτα. Άρα μας λες ότι είσαι εσύ κλειστή. Έχασα και δουλειές. Άρα μας λες ότι εσύ είσαι κλειστή στο φλερτ και δεν αφήνεις. Κλειστή στο Facebook. Κλειστή στο Facebook. Όταν βγεις έξω, είσαι ανοιχτή. Ναι, εντάξει, ναι. Εκεί βλέπεις το άτομο. Θέλεις οπτική επαφή. Γιατί ξέρεις. Ναι, ναι. Ενώ στην αρχή, όταν οι φωτογραφίες που βάλουν στο προφίλ μπορεί να είναι και ψεύτικες. Σωστό. Βάζουν κάτι... Και χιλιοφταγμένες είναι. Ναι, και ξαφνικά φοβάμαι. Λουκέ, εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που μιλάς, δηλαδή, και τώρα ας πούμε είμαστε παρεούλα και τα λέμε όμορφα και δεν είσαι από τους αυτούς που... Εμείς και εμείς εκεί. Εμείς εκεί είμαστε. Ναι, κοίτα όμως, είσαι ο άνθρωπος που λέει πάντα την αλήθεια, δεν έχει άλλη εικόνα προς τα έξω και άλλα λέει μετά κατηδίαν. Είσαι ο ίδιος αυθεντικός άνθρωπος. Αυτά. Ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει σχέση με ένα μικρότερο, ή λες θέλω να είσαι με μένα και πιο πάνω. Τώρα πια σε αυτή την ηλικία, από μένα και λίγο πιο πάνω. Γιατί δεν μπορεί ούτε πιο μικρούς ούτε. Το πολύ 45. Εντάξει. Είμαι 45. Είσαι 45. Μπορεί να σαν ανανέωνε. Ως εκεί. Να σου πω, λες την ηλικία σου. Δεν... Ναι, είμαι το 70 γεννήμα, δεν έχω. Ούτε καν σου φαίνεται. Είσαι υπέροχη. Ναι. Πραγματικά δεν σου απλώς φαίνεται. Τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι, ναι, όταν ήμουν μικρή μου άρεσαν οι μεγάλοι. Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει. Πληγώθηκες για το τρυπέδι μου. Σ' άφησε αυτός ο άνθρωπος. Σ' άφησε σε εισαγωγικά, σ' άφησε. Ναι, πληγώθηκα πάρα πολύ. Θύμωσες με τη ζωή, με το Θεό, θύμωσες. Όχι, καλέ έτσι πράγμα. Όχι, όχι δεν ένιωσες θυμό. Όχι. Όχι, απλώς είπα... Σου πω μια κυπριακή λέξη. Το πέ. Δηλαδή... Έχεις ξανακούσει, τελείωσε. Ναι. Πω. Ναι, και τα δείσες όλα. Ας πω κάτι, είμαι άνθρωπος που ό,τι μου τύχει, μπορεί στην αρχή να με πληγώσει σε όλα, όχι μόνο στα ερωτικά και επαγγελματικά και. Λέω, σαν να ρίχνω πέτρα πίσω μου. Πώς γίνεται. Ναι. Και με φιλίες και με επαγγελματικά. Πώς γίνεται όμως αυτό, βρε Λουκία μου, να σβήνεις κάποια πράγματα για να μην τα θυμάσαι. Μήπως είναι η άμυνα του εαυτού σου, ναι. Οι άμυνες σου. Ναι. Επαγγελματικά, Λουκία, νιώθεις πλήρης, δηλαδή νιώθεις ότι τα κατάφερες όλα όσα ήθελες. Εντάξει, ήθελα. Βασικά τηλεόραση εγώ τα τελευταία χρόνια έκανα, παρόλο που έκανα στα 30 χρόνια τηλεόραση, απλώς λόγω η μεγάλη αγάπη που είχα στο θέατρο, μου δίπλα... Σε μεγαθύρια. Ναι, ας πούμε σε μια Δέσποινα Μπεμπεδέλη, σε ένα Στέλιο Καυκαρίδη, μου γίνα για χρόνια, το σατυρικό για χρόνια ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Και ήμουνα συνέχεια σε παραστάσεις και δεν μπορούσα να κάνω τηλεόραση. Πολλές φορές αρνήθηκα... Προτάσεις. Ναι,
όχι βασικούς ρόλους, αλλά και guest, έτσι, ξέρω, που μας φωνάζουν. Και τούτον κάπου, επειδή αρνιόμουν να πάω σε guest, ίσως έχανα και δουλειές που μπορούσα να έχω συμβόλαιο. Εγώ τα τελευταία χρόνια έκανα και αυτό το φίλο, συγγνώμη που πρέπει να το πω, στον Αντένα και στον Τίνο τον Οδυσσέος. Πολύ καλά κάνεις. Εντάξει, ο Οδυσσέος.